χαρά σε όλους. Είμαι ο Θοδωρής Ζήρας και είναι τα μαθήματα και θάλασσα.gr και άλλο να δω ένα μάθημα μόνο για εσάς. Σήμερα θα συνεχίσω να μιλάω για ρυθμούς και θα μιλήσω σήμερα για τα 16, για ρυθμικές αξίες μάλλον και όχι για ρυθμούς. Μιλάμε μόνο για τα 16 και όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, πολλές φορές λαμβάνω διάφορες ερωτήσεις από, για απλά βασικά θέματα και από το να κάθω να εξηγώ και να απαντάω στο email, το οποίο δεν έχω βέβαια κανένα πρόβλημα να κάνω. Προτιμώ να έχω και ένα βίντεο έτοιμο, οπότε να λέω αυτή είναι η απάντηση σε αυτό που μου ζητάς. Πάρε και το βιντεάκι αυτό και νομίζω ότι αυτό θα σε βοηθήσει να το καταλάβεις καλύτερα. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε για τρίχα. Σήμερα θα μιλήσουμε για 16. Τι λοιπόν τα 16? 16 λοιπόν μια υποδιέρεση του τέταρτου. Ο μετρονόμος, όπως ξέρουμε πάντα, παίζει τέταρτα. Ακούμε τον μετρονόμο. 1, 2, 3, 4 κλπ. Και το 16 λοιπόν είναι υποδιέρεση του τέταρτου και ένα τέταρτο χωράει 4 δεκατέκτα. Άρα λοιπόν το 16 είναι 4 φορές μικρότερο από το τέταρτο. Έτσι λοιπόν μέσα σε ένα τέταρτο μπορεί να χωρέσουν 4 δεκατέκτα, το οποίο όμως θα μετρήσω για εσάς. Θα χωρίσω λοιπόν το τέταρτο σε 4 ίσα μέρη και θα μετρήσω 1, 2, 3, 4 ή αλλιώς 1, 2, 3, 4. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Προσοχή, πρέπει να είναι ίσα. Το 1, το 2, το 3 και το 4. Μη μεγαλώσω κάποιο, γιατί αλλιώς θα αναγκαστώ να μην κάνω κάποιο άλλο για να βγει η σούμα 4 σε 1. Άρα, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Αν τώρα τα 16 ήταν η απόλυτη της Ελλάδος, όπως είπα και στα τρίχα, ήταν τα τρίκαλα, στα 16 είναι η καλαμάτα. Γιατί καλαμάτα, γιατί έχουμε 4 συλλαβές. Καλαμάτα. 1, 2, 3, 4. Άρα λοιπόν μετράω 16 στο 80. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ή αλλιώς καλαμάτα, καλαμάτα, καλαμάτα. Θα το ξαναπώ πάλι, καλύτερα μπορεί να γελάτε με αυτό που κάνω, αλλά είμαι σίγουρος ότι πλέον με την καλαμάτα δεν θα ξεχάσετε ποτέ τα 16. Έτσι, λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να παίξουμε 16. Έχω ένα αργό σχετικά τέμπο, 80. Θα παίξω λοιπόν μια σκέτη νότα, τη νότα λα, στο 7 τάσο της ρεχορδής. Δεν έχει καμία σημασία η νότα που θα χρησιμοποιήσω, απλά την διάλυσα τυχαία και θα παίξω 16. Τώρα, επειδή τα 16 είναι ζυγό νούμερο, δηλαδή 4 νότες ένα χτύπημα, θα παίξω alternate, θα είναι κάτω πάνω κάτω πάνω, το 1 και το 3 θα είναι κάτω, το 2 και το 4 πάνω. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, κατανοητό αυτό και πάμε 16 λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Αυτά είναι μόνο τα 16. Θα παίξω και ένα ρυθμικό, ένα la power chord στο 8 16 και κίνηση κάτω πάνω. Θα παίξω και ένα διαφορετικό ρυθμικό με 3 ακόρντα, ένα μη, ένα σολ, ένα λα και ένα σι. Αυτά λοιπόν είναι τα 16 και πάρα παίξουμε και λίγο πιο γρήγορα. Βάζω ένα τέμπο 140 και πάρα παίξουμε 16. Εδώ θέλει προσοχή λίγο στην πένα, μικρή κίνηση ώστε να προλαβαίνω να φτάσω τον, το γρήγορο αυτό το tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ή αλλιώς, καλαματα, 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 κα. Πάμε λοιπόν και ακόρδα. Και πάμε και ένα chord progression. Θέλω λοιπόν προσοχή λίγο στην πένα. Καθώς κάνω alternate picking, ώστε για να μπορώ να προλάβω το όσο πιο γρήγορο tempo βάλω, θα πρέπει να κάνω μικρή κίνηση ώστε να μπορώ να κοντρολάρω το δεξί μου χέρι στην πένα. Αυτά λοιπόν ήταν τα 16. Ελπίζω να σας φάνηκε το βίντεο χρήσιμο. Μην διστάσετε να με ρωτήσετε οτιδήποτε γράφοντας comment κάτω από το βίντεο, είτε αφορά αυτό το βίντεο, είτε για οποιαδήποτε άλλη ερώτησή σας. Τα βλέπω κάθε μέρα, μην πω κάθε ώρα, και απαντάω σχεδόν αμέσως. Ήταν ο Θοδωρής Ζήρας, μαθήματα και θάρας DR, και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!